Ήδη έχουν, να σας πω ότι έχουν απογειωθεί και πτυτικά μέσα για να πάρουν μέρος στην έρευνα για τη διάσωση. Τώρα το περιστατικό έγινε μετά την απογείωση του αεροσκάφους, του εκπαιδευτικού αεροσκάφους από την 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος στην Καλαμάτα. Και ήταν μια πτήση αξιολόγησης, αν μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε σε 7 ναυτικά μίλια. Δηλώθηκε ότι κάτι συνέβη. Θα μάθουμε στη συνέχεια τι δηλώθηκε από τους υπταμένους. Έγινε εγκατάλειψη. Έχει περισυλλεγεί ο ένας υπτάμενος, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη. Είναι κοντά στην περιοχή της Βλαχοκερασιάς, μία περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στην Σπάρτη και την Τρίπολη, αρκετά πυκνόφυτη. Έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας το Αγκούσταμπελ της πολεμικής αεροπορίας, ενώ σπέβδει και σε 130 και άλλα πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας για να πάρουν μέρος στην έρευνα και τη διάσωση. Μάλιστα. Γιώργο Σιδέρη, για να συνοψίσουμε, έχει εντοπιστεί σώος, από όσο καταλαβαίνουμε, ως κυβερνήτης, σώος. Και μένει να βρεθεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Έχεις εικόνα, και βεβαίως είναι πολύ νωρίς και μας δίνεις αμεσότατα τις πρώτες πληροφορίες για αυτή την έκτακτη είδηση, αλλά έχεις εικόνα τι ώρα δόθηκε το σήμα για αυτή την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, από τι ώρα είναι σε εξέλιξη? 8:50. 8:50 δόθηκε το σήμα για την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Χάθηκε το στίγμα του αεροσκάφους. Το οποίο, όπως μας λες, σημαντικό αυτής της δύσκολης είδησης, της έκτακτης είδησης, είναι ότι ο συγκυβερνήτης έχει εντοπιστεί και αναζητείται ο δεύτερος πιλότος. Γιώργο, γνωρίζουμε αν είναι ο εκπαιδευτής αυτός που έχει βρεθεί? Λοιπόν, άκου Νίκο, έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση. Μου είπαν ότι και οι δύο είναι ομοιόβαθμοι. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα νωρίτερα ότι πρόκειται για μια πτήση αξιολόγησης. Ότι πιθανότατα να είναι δύο αξιωματικοί της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος και να πιθανότατα λέμε και να μην είναι κάποιος εκπαιδευόμενος μέσα. Άλλωστε, πριν από πολύ λίγες μέρες, από την 120 πτέρυγα, αποφύτησαν οι νέοι ανθιποσμιναγοί, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις πολεμικές μοίρες της αεροπορίας. Τώρα, με τα TAV-2, την ξέρουμε την κατάσταση. Το TAV-2 πρόκειται για ένα παλιό αεροσκάφος, κακά τα ψέματα. Πάνω από 40 γενιές υπταμένων Ελλήνων έχει εκπαιδεύσει. Και εδώ και πάνω και σχεδόν ένα χρόνο βρίσκεται η πολεμική αεροπορία σε διαβουλεύσεις με εταιρείες για την αντικατάστασή του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε ότι έχει βρεθεί ο ένας από τους δύο συγκυβερνήτης. Οι συνάδελφοί του αναζητούν το δεύτερο. Το σημαντικό στις 8:50. Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που έπεσε στη Βλαχοκερασιά ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Τρίπολη. Μας είπες ότι είχε απογειωθεί και ένα C-130 από το Καλαμάτα, Γιώργο, προκειμένου να... Το C-130 απογειώθηκε από την Ελευσίνα και έχει κόσμο της, και έχει προσωπικό της 31 μοίρας έρευνας και διάσωσης, τους κομμάντους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους περιστατικά, να ερευνούν και να εντοπίζουν κάποιον υπτάμενο ο οποίος έχει εγκαταλείψει με επιτυχία προηγουμένως το αεροσκάφος. Να ευχηθούμε να βρεθεί ίσως και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που εγκατέλειψε μαζί με τον συγκυβερνήτη. Για οτιδήποτε μας ενημερώνεις, εννοείται, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε και να σε αφήσουμε να συνεχίζεις το ρεπορτάζ.